Στη σκιά της τραγωδίας στο Μάλεμε, με τον τραγικό θάνατο του πιλότου και του συνεπιβάτη του, επανέρχονται στο προσκήνιο αεροπορικά δυστυχήματα στο νησί μας, με πιο πρόσφατο αυτό στη θαλάσσια περιοχή στο Κακό Όρος στις 15 Δεκεμβρίου του 2022. Τότε το αεροσκάφος τύπου Πιλάτους, το οποίο είχε απογειωθεί από το Ηράκλειο με προορισμό την Αίγυπτο, εκπέμπει σήμα κινδύνου λίγα λεπτά αργότερα, με τους πολίτες να παρακολουθούν έντρομοι την πτωτική πορεία του αεροσκάφου στη θάλασσα. Με τα βούλια και το αεροπλάνο, κολυμπούσαν, φωνάζανε βοήθεια. Οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγγυσαν από αστυνομικό της άμεσης δράσης και δίτες της ΕΜΑΚ, ωστόσο ένας από τους επιβαίνοντες, ένας 68χρονος από την Ινδονησία, δεν έμελε να τα καταφέρει, ενώ 34χρονος νοτιοαφρικανός χειριστής βγήκε ζωντανός. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 4 αεροπορικά δυστυχήματα, εκ των οποίων τα 2 κοντά στο αεροδρόμιο της Αερολέσχης Θήβας. Και στις 2 περιπτώσεις κατέπεσαν 2 μονοκινητήρια αεροσκάφη, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους οι πιλότοι. Για την αεροπορική τραγωδία στο Μάλεμε, ο πρόεδρος της Αερολέσχης Ηρακλείου κάνει λόγο για σωρία λαθών. Δυστυχώς η αεροπορική οικογένεια στην Ελλάδα θρηνεί άλλα 2 θύματα. Εντελώς αδικαιολόγητα. Ήταν 2 άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν να πετάνε. Δεν είχε εμπειρία να πετάει νύχτα. Το αεροπλάνο του δεν ήταν για να πετάει νύχτα. Δεν είχε τα κατάλληλα όργανα να πετάει νύχτα. Σούδα έπρεπε να πάει, γιατί το Μάλεμε ήταν κλειστό, δεν είχε άδεια να πάει. Ούτε φωτισμό είχε. Δεν δείχνεται για νυχτερινή πτήση το Μάλεμε. Σωρία λάθος μου. Πιστεύω ότι ξεκίνησε από μια υπολαιότητα και κατέληξε τελικά, πανικοβλήθηκε, τούφηκε το αεροπλάνο, έκανε καμιά κλειστή στροφή και έπεσε σε απώλεια στηρίξεως. Αυτά θα τα πούνε μετά οι εμπειρογνώμονες. Εφιαλτικές νικοί μνήμες από την τραγωδία που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2000, λίγα μίλια ανοιχτά του Ηρακλείου, με την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους τύπου Τσέσνα, το οποίο ξεκίνησε από τη Σαντορίνη με προορισμό το Ηράκλειο και στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα. 119, βρίσκομαι βόρεια της Δίας, βρίσκομαι. Εκεί βρίσκεται ένα βαρέλι μπλε, μισοπουλιαγμένο και φαίνεται από ψηλά. Χάνω ύψος, έχω βλάβη στον κινητήρα. Θα προσπαθήσω να το κατεβάσω στη θάλασσα, ήταν τα τελευταία λόγια του πιλότου προς τον πύργο ελέγχου, με τη θαλαμυγό Γαλήνη να το εντοπίζει 2 μίλια βόρειο-ανατολικά της νήσου Ντία. Δυστυχώς ο κυβερνήτης και η αεροσυνοδός έμελε να βρουν φρικτό θάνατο. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ανά πάσα στιγμή. Τα αεροπλάνα δεν πέφτουν, τα ρίχνουμε. Αλλά καμιά φορά συμβαίνει και το αναπάντεχο. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις για να μπορείς να το αποφύγεις αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όλα. Πρέπει να τα ακολουθούμε πιστά. Η επιπολαιότητα σκοτώνει.